τέλεια. Πιστηρίκα, δημοτικό. Στο παρελθόν έχουν φωτογραφηθεί μαζί μαμά και κόρη. Στο okay, είχαν φωτογραφηθεί μαζί. Στο okay. Είχαν μιλήσει. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν νόμοι κατά πόσο μπορεί ένα παιδάκι μέχρι τι ώρα να βγαίνει έξω. Όχι. Σε αυτή τη χώρα εννοείς στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί στη Γερμανία προφανώς υπάρχει. Υπάρχουν νόμοι ότι μέχρι τα 16 σου βγαίνεις μέχρι τις 10. Τα κλαμπ από ό,τι γνωρίζω απαγορεύεται είσοδος κάτω των 18 ετών στην Ελλάδα. Δεν τσεκάρει κανείς όμως παιδιά. Και στα μπουζούκια. Αλλά τώρα φαντάζομαι επειδή πήγε με τη μαμά της και είναι τραγουδίστρια παιδιά είναι. Τι έχει αυτό. Εντάξει, γουρεύει τη δετέλη το κορτσάκι. Είναι μια εξαίρεση. Εγώ από ό,τι γνωρίζω απαγορεύεται είσοδος κάτω των 18 ετών. Ζητάνε ταυτότητα. Δεν είναι. Εγώ δεν θα συνοδεύεσαι. Και η κατανάλωση είναι. Δεν θα μιλήσω, αλλά τώρα επειδή ήταν και εσύ και τα μπουζούκια όμως πολύ έτσι. Εμένα αυτή η εικόνα. Γενικά δεν σου αρέσει να μιλήσω, σαν άνθρωπο αυτή το πράγμα. Η εικόνα εμένα χαλάει την αισθητική μου. Είναι λίγο Συρία. Βέβαια υπάρχει. Γιατί τη χαλάει. Το κοριτσάκι δεν μπορεί να χαλάει. Τα μπουζούκια εδώ τι είναι το μικρό κορίτσι. Το μικρό κορίτσι πάνω στα μπουζούκια. Χαλάει την αισθητική μου. Δεν είμαι εναντίον των μπουζουκιών. Ούτε είμαι εναντίον του κόσμου να πάει και να κρατάει και να χορεύει. Εμένα δεν μ' αρέσει. Mm-hmm. Στη δικιά μου αισθητική. Δεν σημαίνει ότι δεν αρέσει εμένα είναι σωστό και ότι αρέσει στους άλλους είναι λάθος. Μπορεί αυτό που εμένα δεν μ' αρέσει να είναι το λάθος. Αναφέρεις το κοριτσάκι γενικά. Όχι. Αναφέρομαι καταρχήν σε μια εικόνα η οποία εμένα μου προκαλεί θλίψη. Εμένα. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Δεν μ' αρέσει η εικόνα των ανθρώπων που συνοστίζονται σε μια πίστα και που χορεύουν και που βγάζουν φωτογραφία με τον καλλιτέχνη κτλ. Πόσο μάλλον όταν οι άνθρωποι που συνοστίζονται είναι ηλικία. Κάτω των 17-18 ναι, αλλά τώρα είναι μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εμένα η κόρη αυτή δεν μ' αρέσει, ναι. Θεέ μου. Μπορώ γιατί να... και εσύ, αν είσαι τραγουδίστρια, δεν θα μ' άρεσε να πάρει το γιο σου, την κόρη σου και να χορεύει τα μαζί. Δεν έχω φέρει το γιο μου στη δουλειά όμω. Δεν έχω, δεν είσαι τραγουδίστρια. Είσαι 11 η ώρα το πρωί. Δουλεύει 10 με 1. Δουλεύει 10 με 1. Δουλεύει 10 με 1. Δεν δουλεύει το βράδυ 4 στα πόδια. Ότι η ζωή όμω αυτών των ανθρώπων έχει διαφορετικά ωράρια. Οπότε εάν έπρεπε. Δεν πρέπει να πάρει το παιδί μαζί. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάρει το παιδί μαζί. Μίλα, αλλά λες εάν ήταν 3 ώρα με 4 το βράδυ και όλα τα παιδιά των ανθρώπων πήγαν να διασκεδάσουν και είχαν πάρει μαζί τους και τα πιτσιρίκια, ναι, όντως αυτό είναι ένα η θέμα. Η Βαρδία έχει πάρει ποτέ τα παιδιά της να δουλέψουν να χορέψουν τα παιδιά της. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει. Ο Λιανός έχει πάρει την κόρη σου ποτέ που δουλεύει βράδυ στο κλόνι. Το να περάσει όμως πρώτα απ' όλα. Ο κάθε γονιός ξέρει τι είναι καλύτερο για το παιδί. Ναι, εμείς θα μικρή σχολιάσουμε αυτό βλέπουμε δημόσια. Δεύτερον. Μα το βλέπουμε δημόσια, δεν είναι κρυφό. Είναι μια μέρα εορταστική και αντί να ήταν μόνο το παιδί στο σπίτι, να είπε θα την πάρω μαζί. Δεν λένε, τα παιδιά τρεις ώρα, τα παιδιά τρεις ώρα κοιμούνται, θέοι μου. Δεν είναι κρυφό. Δεν είναι το παιδί. Ωραία, δεν είναι κρυφό. Ο Γιώργος μπορεί να μην το έκανε. Ο Γιώργος μπορεί να μην το έκανε. Αλλά ο κάθε γονιός ξέρει καλύτερα και την περίσταση και μπορεί κάποιος να μην ήταν να προσέχει το παιδί εκείνη την ημέρα. Εγώ δηλαδή μου απαγορεύεις να πω ότι δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα. Απλώς δεν μου αρέσει να κρίνεις κάποιος να σχολιάζεις μία συμπεριφορά ενός γονιού. Είναι δεν δικό έκρινα, του θέμα. Δεν είπα ότι είναι κακή. Κάνεις λάθος. Εδώ κάνεις προληπτική λογοκρισία. Γιατί. Γύρνα το βίντεο πίσω να δεις αν εγώ είπα ότι είναι κακή η μητέρα ή η Παόλα. Είπα ότι είναι κακή. Λοιπόν, δεν αρέσει η εικόνα αυτή. Μα δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα ένα παιδί ανήλικο να χορέψει τα μπουζούκια ένα παιδιά με τη μάνα του. Δεν μ' αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Σε γάμους δεν έχεις πάει. Η γάμη είναι μέχρι τη 1-2 το βράδυ. Δεν είναι μέχρι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμείς όταν κάνουμε γάμο, όχι εμείς, θέλω να πω. Είναι άλλος ο γάμος και άλλο τα μπουζούκια, θέη μου. Είναι άλλος ο γάμος. Τα μπουζούκια εκείνη την ώρα είναι όλοι τύφλα, βρωμάνε τα χνότα τους. Είναι άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Εντάξει, παιδιά. Επειδή πάνε στην Πάολα κάθε εβδομάδα τη. Γλύφτε την. Δεν έχουμε ανάγκη να γλύφτε. Μα προφανώ έχετε ανάγκη. Γιατί όχι, να πάτε. Γιατί προφανώ δεν θα ξαναπάτε. Θα σα βγάλω επιχειρηματία έξω από την κυρία Κυριακά. Εγώ δεν πάω. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Λέω τη γνώμη. Δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Έχει δει παιδιά κάτω των 16 χρόνων. Όχι, γιατί όχι. Ναι, έχω δει. Παιδιά, έχω δει τα πολλά παιδιά. Εδώ, έχεις δει. Αυτό λέω, δεν κατηγορώ την γυναίκα. Λέω, τον κατηγορώ τον οποιοδήποτε γονιά που παίρνει τα παιδιά του στα μπουζούκια.
Παραμονή πρωτοβουλία. Μετά και παιδάκια είναι, ρε παιδιά. Θέλω να πω. Υπάρχουν γονείς που είναι παιδάκια του και πάνε. Και γνωστού γονεί κιόλα έχουν τα πρώτα παιδιά στα μπουζούκια. Παιδιά, θα σα πω κάτι. Στο ρέμο με τη Δύση, πολύ φιλικό μου ζευγάρι και τη Φέη που έχουν παιδάκια 6 χρονών. Στην παράσταση της Κυριακής που είναι 8 με 11 πήραν τα παιδάκια. Αυτό, είναι αυτό λέω ότι. Μπράβο που πήγανε. Αυτό λέω. Ότι αυτό είναι πολύ ωραίο. Αλλά στα μπουζούκια 3 το βράδυ δεν είναι ωραίο τα μικρά παιδιά. Συμφωνώ. Αυτό σου λέω. Συμφωνώ. Για μία φορά το χρόνο. Μπράβο, πε τα ρε Λάουρα, να μην ξέρει τι κάνει. Και επίση μικρή, κάποια ώρα δεν καταλάβει, θα ασχοληθεί με αυτό. Γιατί στη Γερμανία δηλαδή, που είναι πιο επανάπτυκτη χώρα η Γερμανία από εμά, τα απαγορεύουν. Παιδιά, δηλαδή είναι ματάνια στη Γερμανία. Δεν το πειράζει. Αυτό είναι μια εξαίρεση. Εγώ ρωτάω αν γενικά υπάρχουν α πούμε παιδάκια μικρά. Γενικά όχι. Σε εσά έρχονται μικρά παιδιά. Δεν κυκλοφορούν παιδιά εκεί πέρα ανοιχτά. Όχι. Σε εμά δεν έρχονται. Όχι, μία φορά στο τόσο στις γορτές μπορεί να πήγανε, αλλά γενικά λοιπόν, προχωράμε, το λύσαμε, το θέμα είπαμε όλη τη γνώμη. Επίσης, από ό,τι καταλάβετε, ασχοληθεί με αυτό, γιατί τραγουδάκι χορεύει και Μάικλ Τζάκσον. Καλά το καταλάβει. Εγώ το πάει καλό. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, την πέτυχα και εγώ στη Χαλκιδική, τη μικρή, τη μένει με καπέλο Μάικλ Τζάκσον. Την 8 Μάρτιο θα ανεβάσουν και παράσει με τη μάνα της στη Θεσσαλονίκη. Μαζί, μουσικοχορευτική. Εγώ ρωτάω γενικά αν πηγαίνουν εκεί παιδάκια μικρά. Όχι, ρε, εσύ, δεν είναι παιδικό θέατρο εκεί πέρα, μπουζούκια είναι. Προφανώς φέει, λόγω των γιορτών. Λόγω των γιορτών είχε παιδάκια. Αυτό που λέει και ο Λιάνος που ήταν παιδική χαρά. Πρέπει να κάνουμε την άλλη φορά το Γιάννη, να το πάμε παιδικό θέατρο Κυριακή πρωί 11 ώρα που το πάμε, να το πάμε στην Πάολα ένα βράδυ. Γιατί τώρα που είχε κάτι κάτι φίλο, είχε. Παιδιά, δεν έχει πιτσιρίκια. Δεν είχε πιτσιρίκια στο μαγαζί. Δεν είχε. Επίσης, η Μαντόνα στο τελευταίο τηλεφώνημα. Ο κάθε γονιός, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς ή ευτυχώς, κάνει επειδή το παιδί είναι άβουλο, κάνει ό,τι θέλει για το παιδί του. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Όλοι κρίνονται. Όχι, δεν θα κρίνουμε εμείς τους άλλους γονιούς, αλλά για μένα η εικόνα να παίρνει ένα μικρό παιδί. Δεν λέω για την παρολογία, οποιονδήποτε παίρνει ένα μικρό παιδί στα μπουζούκια, δεν είναι όμορφη εικόνα. Δεν λέω κάτι άλλο. Λέω αισθητικά δεν μου αρέσει. Ξέρει, είναι τραγουδίστρια, έτυχε να ήταν η γιορτή. Δεν υπάρχουν και άλλοι τραγουδιστές, ρε φίλε. Η Βαρδίτα έχει πάρει. Θα με ενοχλούσαν σε ένα μαγαζί. Η Βαρδίτα έχει πάρει ποτέ την κόρη του παιδιού. Έχει πάρει παρέα που έχει 5, 6, 7 παιδιά και να τα πάρει μαζί. Αυτή η εικόνα με ενοχλεί. Εντάξει, ενώ αυτή αρέσει. Αυτό είναι μια που σου άρεσε ένα κοριτσάκι να χορεύει στην Τετέλη 15χρονο. Εμένα δεν μου αρέσει κιόλα το κοριτσάκι το 15χρονο να χορεύει στην Τετέλη. Δεν μου αρέσει εμένα κιόλα. Όχι, όμω, γιατί είναι έτσι η δουλειά και είναι έτσι η περίσταση και μπορεί να γίνει μία φορά, κατάλαβε. Θέλω να σου πω. Θέλει να πάει οργανωμένα η οικογένεια και να το θεωρούν. Δηλαδή το μία φορά είναι άλοθη. Δηλαδή και εγώ πει μία φορά έκανα χρήση κοκαίνη. Είναι άλοθη. Δεν καταλαβαίνω. Μπορεί να τύχει μία φορά. Μία φορά μία φορά άνοιξε μια τράπεζα. Μία φορά εγώ θυμάμαι μικρή. Παρανομία το ίδιο. Σε ποντιακό γάμο που γιατί πηγαίναμε και αυτά τα παιδάκια με ρίχνουν. Χορεύουν ως 8. Όχι ως αργά. Έχω πετύχει στο Ρεξ τη Βαρδί, τον πρώην πρωθυπουργό, με την κόρη του και τα γενέθλιά τη. Γιατί είσαι και μεγάλο. Τον γάπ. Λοιπόν, είχε κόρη του τα γενέθλιά τη και είχε φέρει όλε τι συμμαθήτριέ τη ένα τραπέζι. Ναι, γιατί αυτή ήταν φανατική τη μαθήτρια. Μαθήτρια σχολείου ήταν. Δεν πήγανε όμω. Μαθήτρια σχολείου, ναι, αλλά ανήλικη δεν είναι. Ανήλικη. Εντάξει, παιδιά στο Λύκειο κι εσεί ένα βράδυ δεν. Ξέρω εγώ. Ναι, εγώ στο Λύκειο δεν είχα βγει. Μάμα ρε Γιώργο, εσύ δεν είχε βγει στο Λύκειο. Και πού πήγαινε τε Γιώργο. Μόνο. Και πού δηλαδή στο Λύκειο δεν είχε βγει. Δεν Γιώργο, συγγνώμη, μόνο σινεμά πήγε. Δεν είχε πάει. Σε κλαμπ δεν είχε πάει. Σε κλαμπ είχα πάει. Άρα ξενυχτή. Τα μπουστικά δεν μ' άρεσαν εμένα. Σε δικά τρελαίρο με βγάζει.